Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημείο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφηνε τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, η απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε. Η να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε αλέχει ζωήν αιώνιον. Ού γάρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Γιατί έστειλε ο Θεός Πατήρ τον Υιόν Του το μονογενή στον κόσμο, όχι για να κρίνει τον κόσμο, για να τον καταδικάσει, αλλά για να τον σώσει, για να σωθεί μάλλον ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή θα πρέπει και ο κόσμος να θελήσει να συνεργαστεί με τον Υιό του Θεού για να σωθεί. Δεν αρκεί μόνο η βούληση του Θεού, η οποία είναι δεδομένη. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και είστε πήγαινος στην αληθεία σωθήνε. Ο Θεός θέλει να σωθούμε όλοι, αλλά ο κόσμος, εμείς, δεν θέλουμε. Δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν Του στο μαρτωλογένος των ανθρώπων για να κατακρίνει και να καταδικάσει το γένος αυτό, αλλά ο Θεός απέστειλε τον Υιόν Του για να σωθεί ολόκληρος ο κόσμος των ανθρώπων δια αυτού, δια μέσου της δικής Του θυσίας, λέγει ο μεταφραστής του χωρίου. Πολλοί από τους οκνηρούς κεραθήμους, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, που κάνουν κατάχρηση της φιλανθρωπίας του Θεού με τον πολλαπλασιασμό των αμαρτημάτων τους, αντί να σταματούν, συνεχίζουν να αμαρτάνουν και με την υπερβολική τους αμέλεια για τη σωτηρία της ψυχής τους, ισχυρίζονται τα εξής. Όχι μόνο πολλαπλασιάζουν τα αμαρτήματα, αλλά λένε, δεν υπάρχει γέννα, δεν υπάρχει τιμωρία. Ο Θεός συγχωρεί όλα τα αμαρτήματά μας. Και άλλα λένε, ο Θεός είναι αγάπη, ο Θεός είναι φιλάνθρωπος, θα μας σώσει όλους. Και αυτούς τους αποστομώνει ο σοφός Ιράχ. Στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα, που λέγει, και μη είπεις ο εκτιρμός αυτού πολλής. Δηλαδή, μη πεις η φιλανθρωπία του είναι μεγάλη. Θα εσπλαχνιστεί το πλήθος των αμαρτιών μου. Το πλήθος των αμαρτιών μου εξηλάσσεται. Μην το πεις αυτό. Έλεος γάρ και οργή παρά αυτού, διότι σε αυτόν η οργή του δεν είναι μικρότερη από την εσπλαχνία του. Και η οργή του θα ξεσπάσει ενάντια σε όσους άφοβα αμαρτάνουν και επί αμαρτωλούς καταπαύσει ο θυμός αυτού. Καταπαύσει με την έννοια θα ξεσπάσει. Θα ξεσπάσει ο θυμός του Θεού επάνω σε αυτούς που αμαρτάνουν αμαρτανόητα. Αμαρτάνουν πολλές φορές και προμελετημένα, με τρόπο δόλιο, και παρανομούν ασεβέστατα.
Και πάλι τι λέγει ο σοφός Σιράχ στο 16ο κεφάλαιο. Όπως είναι μεγάλη η σπλαχνία του, είναι μεγάλος και ο έλεγχος του. Κατά το πολύ έλεος αυτού, ούτως και, και πολύς ο έλεγχος αυτού. Ο Θεός είναι αγάπη, φιλανθρωπία, αλλά είναι και δικαιοσύνη και κρίσης. Και αν θα ρωτήσεις, λέει ο Σώστομος, πού είναι η φιλανθρωπία του, αν ανταμυφθούμε ανάλογα, ανάλογα με τα έργα μας, με τις πράξεις μας, άκουσε και τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο, οι οποίοι λένε, ο μεν πρώτος και σου Κύριε το έλεος, ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού. Δική σου είναι η εσπλαχνία, Κύριε, γιατί εσύ πολύ έσπλαχνε βραβεύεις με το έλεος σου την αρετή των ανθρώπων και τιμωρείς δυναμικά την κακία τους. Εσύ θα αποδώσεις και στον καθένα σύμφωνα με τα έργα του. Είναι από τον 61ο ψαλμό. Ο δε δεύτερος, ο Απόστολος Παύλος, λέγει «Ως ο οποίος Θεός αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού». Θα αποδώσει στον καθένα ανάλογα με τα έργα του. Μη λες λοιπόν όλοι θα σωθούμε. Μη λες δεν υπάρχει κόλαση. Αυτά τα έλεγε ο Οριγένης, ο οποίος καταδικάστηκε ως αιρετικός. Δηλαδή έλεγε ότι κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει κόλαση. Δεν το έλεγε έτσι ακριβώς όπως το λένε κάποιοι σήμερα, ότι δεν υπάρχει καθόλου κόλαση. Αλλά ότι θα υπάρξει μια αποκατάσταση των πάντων, αίρεση, μεγίστη αίρεση και αυτό. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος μας μιλάει για αιώνιο κόλαση και λέγει απελεύσονται οι δίκαιοι, η ζωή αιώνιων και αυτοί που θα βάλει στα αριστερά του, η κόλαση είναι αιώνιο. Δεν θα υπάρξει κάποια στιγμή που όλοι οι κολλασμένοι θα μεταπηδήσουν ξαφνικά στον Παράδεισο. Γιατί απλούστατα δεν θέλουν οι ίδιοι. Δεν καταδικάζει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος αυτό καταδικάζεται με τις επιλογές του, με την αμαρτία του που δεν θέλει να εξαλείψει με τη μετάνοια λόγω εγωισμού, λόγω υπερηφάνειας. Το ίδιο λάθος που έκαναν οι πρωτόπλαστοι των Παράδεισων, ενώ τους έδωσε πολλαπλές ευκαιρίες ο Θεός. Δεν ήθελε να πούν οι ημαρτών. Κάναμε λάθος. Ο ένας τα ρίχνε στον άλλο. Αλλά συνεχίζει ο Ρωσόστομος ότι παρά τα αυτά, παρότι δηλαδή θα αποδώσει ο Θεός τον καθένα κατά τα έργα του, η φιλανθρωπία του Θεού είναι μεγάλη. Και πώς αποδεικνύεται αυτό από τα επόμενα. Εάν ο Θεός που διαίρεσε τη ζωή μας σε δύο χρονικές περιόδους, την παρούσα και τη μέλουσα, και εάν για τη μία όρισε τους αγώνες για την παρούσα ζωή, όρισε να αγωνιζόμαστε, για την άλλη όρισε τα στέφανα, την απονομή των στεφάνων. Με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Σώστομος, και με αυτόν τον τρόπο απέδειξε τη φιλανθρωπία του. Πώς και με ποιο τρόπο? Με το ότι αν και διαπράξαμε πολλά και σοβαρά αμαρτήματα, αν δεν παραλείψαμε να ρυπαίνουμε την ψυχή μας, παρόλο που δεν παραλείψαμε να ρυπαίνουμε την ψυχή μας με άπειρα κακά από την νεαρή ηλικία μας ως τα γεράματά μας, για κανένα από αυτά τα αμαρτήματα δεν μας ζήτησε λόγο. Αλλά τι έκανε? Μας τα συγχώρεσε όλα αυτά με το βάπτισμα της παλιγενεσίας. Στα χρόνια του Ιερού Σώστομου βαπτίζονταν μεγάλοι. Και αυτό εννοεί εδώ ο Άγιος. Παρόλες τις αμαρτίες μας,
Ο Θεός μας συγχώρησε τα αμαρτήματά μας στα πρώτου βαφτίσματος και μας χάρισε δικαιοσύνη και αγιότητα. Να πως φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Σήμερα θα μου πείτε, δεν έχουμε βάφτισμα στη μεγάλη ηλικία, αλλά στην ηπιακή ηλικία. Ναι, αλλά και στη μεγάλη ηλικία και στην ωριμότητα και στα γυρατιά έχεις τη δυνατότητα του δευτέρου βαφτίσματος, της μετανοίας. Ρωτάει ο Ιερόσυστομος, τι λοιπόν θα συμβεί εάν κάποιος αφού καταξιώθηκε των νερών μυστηρίων από πολύ μικρή ηλικία διαπράξει μετά από αυτά μύρια αμαρτήματα, όπως συμβαίνει με εμάς, τους ανθρώπους της γενιάς αυτής. Αυτός είναι άξιος μεγαλύτερης τιμωρίας. Διότι για τα ίδια αμαρτήματα δεν υποφέρουμε τις ίδιες τιμωρίες, αλλά πολύ αυστηρότερες όταν αμαρτήσουμε μετά την μυσταγωγία του βαφτίσματος. Γιατί το βάφτισμα είναι μεγίστη δωρεά και χάρις και δύσκολο ο άνθρωπος αμαρτάνει μετά το βάφτισμα. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό και μας αξίζει χειρότερη τιμωρία από τους αβάφτιστους. Και αυτό το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τι λέγει, αθετήσας της νόμων Μωυσέως χωρίς ικτυρμών επιδυσίν ή τρισή μάρτισιν αποθνίσκη. Εάν κανείς λέει παραβεί το Μωσαϊκό νόμο και την παράβασή του αυτή τη βεβαιώσουν δύο ή τρεις μάρτυρες, αυτός θανατώνεται χωρίς επίοικια. Εάν αυτό συνέβαινε τα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης και υιοθετεί το ο νόμος του Μωυσέως που είναι ατελής σε σχέση με τον τέλειο νόμο του Χριστού. Πόσο δοκείται χείρονος αξιοθήσετε τιμωρίας ο των Υιών του Θεού καταπατής σας και το αίμα της Διαθήκης κοινών ηγησάμενος. Πόσο χειρότερη τιμωρία νομίζετε ότι αξίζει εκείνος που ποδοπάτησε περιφρονητικά τον Υιόν του Θεού, όχι τον νόμο του Μωυσέως, αλλά τον νόμο του Θεού και το αίμα του Θεού και το σώμα του Θεού, το οποίο αξιώθηκε να λάβει εφόσον ήταν βαπτισμένος. Και νόμισε ως αίμα συνηθισμένου και κοινού ανθρώπου, δεν διέκρινε το αίμα με το οποίο επικυρώθηκε η Διαθήκη, με το οποίο μάλιστα αίμα και αυτός ο ίδιος αγιάστηκε. Και όμως εξύβρισε και περιφρόνησε το Άγιο Πνεύμα που μας προσφέρει τη χάρη Του. Πόσο νομίζετε η χειρότερη τιμωρία πρέπει σε Αυτόν, ρωτάει ο Απόστολος την προς Εβραίους. Αυτός, απαντά ο Απόστολος, ο Άγιος Ιεροσόστομος, θα είναι λοιπόν άξιος μεγαλύτερης τιμωρίας. Εμείς λοιπόν οι βαφτισμένοι που αμαρτάνουμε χρωστάμε μεγαλύτερη τιμωρία και θα δώσουμε φρικτότερο λόγο από τους αβάφτιστους για τα ίδια αμαρτήματα. Εν τούτης, και για αυτόν που βαφτίστηκε και μετά αμάρτησε, ο Θεός άνοιξε τις πόρτες της μετανοίας. Να και εδώ πώς φαίνεται η φιλανθρωπία του Θεού. Το άνοιξε την πύλη της μετανοίας πάλι και του έδωσε πολλές ευκαιρίες και του δίνει πολλές ευκαιρίες εάν το θελήσει βεβαίως να απαλλαγεί από τα αμαρτήματά του. Σκέψου λοιπόν πόσο μεγάλες είναι αυτές οι αποδείξεις της φιλανθρωπίας του Θεού. Η δια της χάριτος χορήγηση της αφέσεως μας δίνει η συγχώρεση δωρεάν ο Θεός με το βάπτισμα και δεν μας κολλάζει εμάς που μετά τη χορήγηση της χάριτος αμαρτήσαμε εάν μετανοήσουμε. Παρόλο που είμαστε άξιοι κάθε τιμωρίας, επιπλέον δε και η διάθεση σε αυτόν χρόνο και προθεσμίας απολογίας.
δεν τον παίρνει αμέσως από τη ζωή, αυτόν που αμαρτάνει μετά το βάπτισμα, του δίνει χρόνο, του δίνει προθεσμία να απολογηθεί. Για όλα αυτά ο Ιησούς έλεγε στον Νικόδημο, «Δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του για να καταδικάσει τον κόσμο, να κατακρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο». Αυτός είναι ο σκοπός της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Δύο είναι οι παρουσίες του Χριστού, λέει ο Ρωσόστομος. Αυτή που ήδη έχει γίνει και η μέλουσα. Αυτή που πρόκειται να γίνει. Αλλά δεν έχουν τον ίδιο σκοπό και οι δύο. Η μεν πρώτη έγινε όχι για να εξετάσει τα όσα πράξαμε, αλλά για να τα συγχωρήσει. Ενώ η δεύτερη θα γίνει όχι για να τα συγχωρήσει, όχι για να συγχωρήσει, αλλά για να κρίνει. Γι' αυτό περί της μεν πρώτης λέγει, δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Περί δε της δευτέρας λέγει, όταν δε έρθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι με το αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη. Και αφορεί αυτούς απαλλήλων, θα ξεχωρίσει αυτούς, τους μεν από τους δε, τους δικαίους από τους αμετανόητους. Ως περοποιημή αφορίζει τα πρόβατα από τον ίδιο. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τα δε ερήφια εξ ευωνίου. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα Του και μαζί Του όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, τότε θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο και λαμπρό και θα συνεχθούν μπροστά Του όλα τα έθνη. Όλοι δηλαδή οι άνθρωποι που έζησαν από την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του κόσμου και θα τους χωρίσει τον ένα από το άλλο, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια, από τα κατσίκια, και θα τοποθετήσει τους δικαίους που είναι ήμεροι σαν τα πρόβατα στα δεξιά του, ενώ τους αμαρτωλούς που είναι ατίθαση και άτακτοι ως σαν τα γίδια θα τους βάλει στα αριστερά του, και απελέψονται ούτης κόλαση αιώνιων, οι δε δίκαιοι η ζωή αιώνιων. Θα οδηγηθούν αυτοί σε κόλαση που δεν θα έχει τέλος, αλλά θα είναι αιώνια, ενώ οι δίκαιοι θα πάνε για να απολαύσουν ζωή αιώνια. Κι όμως, και η πρώτη παρουσία του Χριστού, λέει ο Ρωσόστομος, ήταν και παρουσία κρίσεως, κατά την αυστηρή λογική. Λέγει μεν ο Κύριος ότι δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, αλλά η παρουσία Του είναι παρουσία κρίσεως. Γιατί? Διότι πρώτης παρουσίας Του υπήρχε άγραφος φυσικός νόμος, ο νόμος της φύσης, όπως υπάρχει και σήμερα, και το καταπατούν οι άνθρωποι με τα παραφύσινα αμαρτήματα. Υπήρχε και ο νόμος των προφητών, του προφήτου Μωυσέως, υπήρχαν οι προφήτες. Επίσης υπήρχε γραπτός νόμος και διδασκαλία και άπειρες υποσχέσεις του Θεού και ποινές και πολλά άλλα που μπορούσαν να επανορθώσουν το κακό. Και το επακόλουθο όλων αυτών ήταν να ζητήσει ευθύνες. Να εξετάσει αν οι άνθρωποι τήρησαν το φυσικό νόμο και τον γραπτό νόμο που είχε δώσει δύο του Μωυσέως. Αλλά δεν το έκανε, επειδή είναι φιλάνθρωπος, δεν κρίνει, αλλά συγχωρεί μέχρι ενός σημείου. Διότι εάν έκρινε, εάν εξέταζε δηλαδή την ανθρωπότητα τότε που ήρθε την πρώτη φορά, όλοι ανεξαιρέτως θα χάτονταν. Πάντες γάρ ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, λέει ο Απόστολος στην προς Ρωμαίους. Και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ιουδαίων και Εθνικών. Όλοι ανεξαιρέτως αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα που κατέχει και παρέχει ο Θεός. Βλέπεις λοιπόν πόσο υπερβολικά μεγάλη είναι η φιλανθρωπία Του και φαίνεται και στην πρώτη Του παρουσία, φαίνεται
και στο γεγονός ότι μας χαρίζει δωρεάν, μας δίνει δωρεάν τα αμαρτήματα δια του βαπτίσματος, αλλά και διότι μας δίνει χρόνο μετανοίας, εμάς που αμαρτάνουμε μετά το βάπτισμα. Ας αξιοποιήσουμε την αγαθότητα του Θεού και όχι να την εκμεταλλευόμαστε με κακό τρόπο και να αμαρτάνουμε και να πολλαπλασιάζουμε τα αμαρτήματά μας, αλλά να διορθωνόμαστε, να πάβουμε να αμαρτάνουμε. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Βεβαίως. Για τη χάρη του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θα αμαρτήσουμε. Μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Με τη χάρη του Θεού. Σε αυτή τη ζωή, εφόσον προσέχουμε και προσευχόμαστε, έρχεται ο Θεός αρρωγός και βοηθός. Ήθε αυτό να γίνει μια πραγματικότητα για όλους μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε σωστά σε αυτή την άπειρη φιλανθρωπία του Θεού και να αξιωθούμε τις βασιλείες του. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.